Καλησπέρα παιδιά μου, Γιώργος, και σήμερα θα κάνω ένα μικρό tutorial για το πώς να κάνετε ένα γρήγορο και πάρα πολύ απλό run cycle στο σύστημα 4D με ένα πολύ απλό rig, το FMR του edit του Braz και του Comic Arts. Θα το βρείτε στην περιγραφή, μπορείτε να το κατεβάσετε. Και ξεκινάμε. Αφού ανοίξετε το Leap4D, το αρχείο του Leap4D που έχει μέσα το skin, πετάξτε μέσα ένα απλό plane και μεγαλώστε το λίγο, γιατί κάθε φορά που γίνεται run cycle θα χρειάζεσαι αρκετό χώρο. Θα έχω startup από εκεί για να έχουμε λίγο έτσι παραπάνω χώρο. Αν και ήδη έχουμε απλέτο. Βασικά δεν έχουμε απλέτο, τώρα έχουμε απλέτο. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Αφού πετάξετε το plane, έχουμε εδώ πέρα το rig. Όπως είναι. Εγώ είμαι αυτός. Τώρα εντάξει, έχω προσθέσει λίγα έτσι φώστα. Φώτα. Climb, εντάξει. Πολύ απλό, πολύ απλά πράγματα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το rig αυτή τη φορά. Νομίζω το ίδιο πρέπει να είναι σε τα ίδια controls που είναι σε κάθε ρίγκα, αλλά τέλος πάντων. Συνιστώ να χρησιμοποιήσετε αυτό γιατί είναι πανεύκολο να το χρησιμοποιήσετε. Έχετε πολλές επιλογές, οι οποίες αν πετάξετε ένα Leap4D πάλι μπορείτε να τα φορτώσετε όλα, σπαθιά κτλ. Είναι πανεύκολο στη χρήση και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα controls. Είναι συμφέρει να το χρησιμοποιήσετε για animation. Είναι χρήσιμο λοιπόν. Πώς έχει. Ξεκινάτε από το βασικό body, το οποίο είναι η μέση εδώ πέρα. Από τη λεκάνη εδώ πέρα ξεκινάνε όλα. Είναι ο κορμός όλης της κίνησης. Το κλικάρετε αυτό. Και για τώρα, επειδή είναι έτσι ο χαρακτήρας κίνητος, θα κάνουμε ένα απλό startup. Από εδώ ας πούμε. Επειδή η κίνηση είναι υπερβολικά απλή, δεν θέλω να κάνω τίποτα σύνθετο, όπως είναι η animation που ετοιμάζω τώρα. Οπότε θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Σαν να κάθετε, σαν να χέζει ρε παιδί μου, ένα πράγμα. Και χρησιμοποιείτε το keyframe, εντάξει, κάντε ένα keyframe παντού. Σε ό,τι κίνηση πρέπει να γίνεται, πρέπει να είναι απαραίτητο να πατάτε το keyframe, το οποίο είναι αυτό εδώ πέρα το κουμπάκι. Τώρα, αν δεν θέλετε να κάνετε αυτό, να κλικάρετε, να κάνετε το ένα, να κλικάρετε ξανά, μπορείτε να πατήσετε αυτό. Και κάθε κίνηση που θα γίνεται, αφού σταματήσει η κίνηση, θα γίνεται και ένα keyframe από μόνο του. Αφού σταματήσει η κίνηση. Τώρα, αν δεν γίνεται, εντάξει. Αποθηκεύει απλά τις κινήσεις. Εγώ θα συνιστούσα να χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ πέρα. Κάνετε αυτή εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα τη στάση, να το πω έτσι. Μισκομένη λίγο το upper body. Λίγο προς τα εδώ. Και κατά εδώ λίγο έτσι να φαίνεται, επειδή μου ότι τρέχει. Χρησιμοποιείτε το rotation tool για να τον κάνετε λίγο έτσι σκυφτό. Πατάτε keyframe, πάντα πατάτε keyframe. Όπως και στην πλάτη, χρησιμοποιείτε και την πλάτη. Και ξανακάνετε keyframe εδώ. Τώρα εντάξει, τι χρειάζεται να είναι τόσο κάτω. Πάτε μετά στο κεφάλι να κοιτάει ευθεία τον αντίπαλο έτοιμο να μαχαιρώσει. Και βασική συμβουλή κάθε φορά που θα κάνετε run cycle, είναι απαραίτητο το να πηγαίνει αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι, όπως τρέχετε στην πραγματικότητα. Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Χρησιμοποιήστε το πάνω control, μην χρησιμοποιήσετε αυτό εδώ πέρα και χρειάζεται να κάνετε αυτή την κίνηση συνέχεια. Είναι υπερβολικά ενοχλητικό. Και με αυτό εδώ πέρα σώζουμε περισσότερες κινήσεις χρησιμοποιώντας τον νόμο. Οπότε θα χρησιμοποιήσουμε τον νόμο. Το κλικάρουμε και φυσικά rotation, όχι το move γιατί θα εξαφανιστεί το χέρι από το σώμα. Και το κάνετε λίγο rotate έτσι, βάζετε keyframe όπως και εδώ πέρα. Παίρνετε το χέρι, την παλάμη και τη λυγίζετε λίγο, να είναι έτσι πλαγιαστή. Ξαναπάτε μετά στον νόμο και στρίψτε το λίγο προς τα έτσι. Σε περίπτωση που υπάρχει background noise, γράψτε το στα σχόλια γιατί δεν γουστάρω καθόλου να έχω background noise. Το ίδιο και με το άλλο χέρι, μόνο από αυτή τη φορά από την αντίθετη πλευρά. Αντίθετο χέρι, αντίθετο πόδι. Αφού δηλαδή το αριστερό πόδι είναι πίσω, το δεξί χέρι θα είναι επίσης πίσω. Τώρα έχουμε με λίγα λόγια αυτό εδώ πέρα, αυτή εδώ πέρα την κίνηση. Καλύτερο θα ήταν όσο πιο πάνω και πιο κάτω αναλόγως σαν ποσά να πηγαίνουν, είναι ακόμα και καλύτερο η κίνηση. Τώρα εντάξει, αυτό δεν πρέπει να είναι τόσο λυγισμένο. Κάπου εδώ. Εδώ. Και επίσης σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε γρήγορη αποθήκευση, μπορείτε να πάτε εδώ στο κενό ή γενικώς όπου θέλετε και να πατήσετε Ctrl και S για να αποθηκεύσετε οπουδήποτε αλλού θέλετε. Και συνεχίζουμε κανονικά την κίνηση. Αφού έχει μπει το πρώτο keyframe στο 0, εδώ είναι το 0 αυτό το keyframe, θα προτιμούσα να γίνεται, εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιώ, κάνω αυτή την κίνηση ανά 11. 0, 11, από το 11 στο 22, από το 22 στο 23, από το 22 στο 33, από το 33 στο 44 και πάει λέγοντας. Αλλά εσείς για αρχή, μιας και αν το μαθαίνετε τώρα, καλό θα χρησιμοποιήσετε ανά 10 ή ανά 12. Και τώρα θα κάνουμε ανά 10. Καταρχάς, στην αρχή θα είναι έτσι η μέση, θα είναι δύσκολο να τη χρησιμοποιήσουμε γιατί θα πηγαίνει
έτσι, στο κάτω. Τόσο. Οπότε πάτε εδώ πάνω, που είναι ακριβώς δίπλα από το Picture Viewer, από το Render View, και το κλικάρετε. Αυτό δίνει τη δυνατότητα οι συνταγμένες της κίνησης να πηγαίνουν ακριβώς στις συνταγμένες του χώρου. Οπότε αν ο χώρος είναι στο XYZ, τότε δεν θα πηγαίνει ούτε έτσι ούτε έτσι ούτε πουθενά άλλο. Θα είναι ακριβώς πάνω, δεξιά, ευθεία και πάει λέγοντας. Οπότε, κλικάρετε αυτό και μετά παίρνετε το μπλε, χωρίς να χρειάζεται να πατάτε Shift ή να έχετε απαραίτητη τιμή, αναλόγως όπως σας αρέσει. Αν θέλετε να πάτε κάπου εδώ, πάτε κάπου εδώ. Αν θέλετε να πάτε εκεί, πάτε εκεί. Αν και κανένας άνθρωπος δεν φτάνει μέχρι εκεί. Εγώ συνιστώ να το πάω μέχρι εδώ περίπου, σε 192. Και λίγο πιο πέρα. Εδώ. Μετά, το πόδι που ήταν σηκωμένο προς τα πίσω θα πάει μπροστά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι να πρέπει να το πούμε. Όχι. Σηκώστε το λίγο να φαίνεται ότι είναι όντως σαν τρέξιμο. Και το πόδι αυτό θα ήταν καλό να ήταν λίγο πιο μπροστά από το κανονικό. Να πάει λίγο πιο μπροστά, όχι να είναι μπροστά έτσι. Να είναι έτσι. Να είναι η ευθεία ή λίγο πιο μπροστά από το να κάνει 90 μοίρες. Πάτε μετά μπροστά και σηκώνετε και το άλλο πόδι στη θέση που ήταν το προηγούμενο πόδι. Τώρα, αφού γίνει αυτό εδώ πέρα, θα παρατηρήσετε ότι η κίνηση εδώ πέρα γίνεται έτσι. Και αυτό είναι λάθος. Παρ' όλα αυτά, όταν περπατάει ο άνθρωπος, σηκώνει πρώτα το αντίθετο πόδι και μένει ακίνητο για μερικά δευτερόλεπτα το κανονικό πόδι για να κρατάει στήριξη. Οπότε το πόδι που είναι κάτω το παίρνετε. Πάτε στο πέμπτο, θα το πω τεταρτημόριο, ξέρω εγώ. Πάτε στο frame 5, παίρνετε αυτό το frame που χρησιμοποιήσατε την πρώτη φορά, το πρώτο μπλεδάκι ας πω έτσι. Το κλικάρετε, πατάτε control συνεχόμενα χωρίς να το αφήσετε και το σέρνετε μπροστά. Θα αντιγράψει άλλο ένα και θα το αφήσει στη μέση, σηκώνοντάς το και φέρνοντάς το σωστά. Παρ' όλα αυτά είναι πάρα πολύ κολλητό, είναι σαν να σέρνετε, σαν να κάνει glide. Οπότε ξαναπάτε στη μέση. Τη σηκώνεται προς τα πάνω για να φαίνεται όντως να περπατάει. Και αυτό εντάξει, τι θα το πειράξετε. Πολύ λίγο έτσι να το πειράξετε. Για να κάνει αυτή εδώ πέρα την κίνηση. Τελειώσαμε με τα πόδια. Τώρα μπορούμε να πάμε άνετα στα χέρια. Κάντε ακριβώς την ίδια κατάσταση που θα κάνετε αν περπατούσατε εσείς. Άρχισε το δεξί χέρι μπροστά, το αριστερό πίσω. Έτσι ακριβώς. Όσο πιο πάνω και όσο πιο κάτω γίνεται, τόσο το καλύτερο. Τόσο πιο καλά και την κίνηση. Και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο movement από το τρέξιμο. Έτσι ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν έχω κάποιο λαθάκι. Εντάξει, είναι ένα πολύ απλό run cycle. Αυτή η διαδικασία που μπορείτε να τη συνεχίζετε πάπυρο, βασικά όσο αντέχετε. Πάτε λίγο πιο μπροστά, κάπου στα 210 αυτή τη φορά, λίγο πιο μπροστά. Να κάνει με λίγα λόγια ένα head start ο χαρακτήρας. Έχει και λίγο πιο πίσω, εντάξει. Πέταξε, σαβουρδίστηκε. Την ίδια ακριβώς διαδικασία. Το αντίθετο πόδι που ήταν πίσω αυτή τη φορά θα έρθει μπροστά. Σηκώνοντας ελάχιστον το χαρακτήρα λίγο πάνω. Δεν χρειάζεται να το σηκώνετε κάθε φορά. Και το άλλο πόδι θα πάει προς τα πίσω. Πάτε στα μισά. Δείτε ποιο πόδι ήταν σταθερό την προηγούμενη φορά. Άρα και αυτή τη φορά το μπλε θα ξαναμείνει όρθιο. Εδώ στη μέση. Πάτε στη μέση. Σηκώνετε το σώμα λίγο πιο μπροστά και λίγο πίσω. Τελειώσαμε με τα πόδια πάλι. Μετά ξανά η διαδικασία με τα χέρια. Σκάστε. Σε πολλά μηνύματα στο Messenger. Συγγνώμη. Και για να μην χρειάζεται να κάνετε την ίδια διαδικασία με τα χέρια, πολύ απλά παίρνετε αυτό εδώ πέρα που ήταν το δεύτερο ακριβώς από πριν. Control συνεχόμενα. Κλικάρετε χωρίς να αφήσετε το control και το φέρνετε εδώ. Και ξαναπάνε πίσω τα χέρια. Και αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται μέχρι να τελειώσετε ένα ολόκληρο run cycle. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με το περπάτημα. Αφού χρησιμοποιήσετε τη μέση, μπορείτε να πάτε άνατα μετά στο 30, να ξαναπάτε λίγο μπροστά, κάπου στα 190-192. Αργότερα παίρνετε το αντίθετο πόδι που ήταν πριν όρθιο, πηγαίνετε κάτω και αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι εσείς να ξεμπερδεύετε. Και βασικά εσείς να αποφασίσετε πότε. Είναι μια πάρα πολύ απλή κίνηση, δηλαδή είναι η απλούστερη που μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή. Αν ήθελα να κάνω κάτι σύνθετο θα κουνούσα το κεφάλι πάνω κάτω, λίγο την πλάτη, έτσι τη μέση. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα απλό run cycle, ένα απλό tutorial. Ξαναπαίρνετε αυτό, το βάζετε στη μέση,
ξεκίνησα με τη μία από τη μέση. Ξανά πίσω. Αν θέλετε κάνετε ένα save. Ξεμπερδεύετε με τα πόδια. Μετά πάτε πίσω στα χέρια. Όπα. Στοίδια. Χρησιμοποιείτε το... όχι αυτό, το προηγούμενο. Ακριβώς το προηγούμενο. Και έτσι απλά τρέχει ο χαρακτήρας. Τώρα, σε επιπλέον περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες μικρές μπορείτε να βάζετε τη μέση να κουνιέται παράλληλα με το σώμα, να πηγαίνει έτσι. Όπως και αυτό θα πρέπει να κάνει λίγο έτσι. Το κεφάλι να συνεχίσει να κοιτάει μπροστά, γιατί μαζί με τη μέση θα κουνηθεί και το κεφάλι. Παράλληλα στο 20 η μέση, η πλάτη θα κουνηθεί από την άλλη πλευρά. Θα γυρίσει αλλιώς, έτσι. Και λίγο προς τα ευθεία. Είναι ήδη σωστά. Το κεφάλι έτσι να συνεχίζει να κοιτάει τον αντίπαλο. Τώρα, εντάξει, αν θέλετε να κάνετε head start στο κεφάλι και να πηγαίνει έτσι, να πηγαίνει πάνω κάτω το κεφάλι, ας πούμε, να κοιτάει πάνω κάτω. Αλλά αυτό ήταν λίγο πολύ άθλιο. Αλλά βγαίνει πιο ρεαλιστική κίνηση, σίγουρα. Και έτσι απλά γίνεται ένα run cycle. Ακολουθήστε τα βήματα σωστά και επάπειρο μπορείτε να συνεχίσετε την διαδικασία. Ελπίζω το μεταξύ να ήταν χρήσιμο, γιατί μου πήρε κάπου στα. Α, δεν ξέρω, κόλλησε. Μπάγκερ. Α, δεν ξέρω πώς θα πήρε, πάντως ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε και να πήρατε τις πληροφορίες που θέλατε. Αυτά. Bye.